Κραυγή αγωνία από πολίτε υπό το φόβο πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή του Δρακουλιάρη-ποταμού. Με φόντο το χειμώνα, οι ίδιοι τρέμουν στην ιδέα τη επιδείνωση του καιρού, καθώ οι πλημμύρε και η καταστροφή που προκαλούν στο πέρασμά του έχουν πλήξει αρκετέ φορέ την περιοχή. Μέσα Οκτώβρη, και αυτή είναι η εικόνα στο Δρακουλιάρη-ποταμό, εκεί όπου το 2015 τα ορμητικά νερά είχαν σκορπίσει πανικό στο πέρασμά του. Πολίτε ζητούν ουσιαστικέ παρεμβάσει για να μην είναι όπω υποστηρίζουν στο ίδιο έργο επαναλαμβάνοντα για μια ακόμη φορά πω ο καθαρισμό δεν δίνει λύση στο πρόβλημα. Πρέπει να γίνουν έργα σημαντικά. Δηλαδή, το πρώτο σημαντικό έργο είναι η διαπλάτηση του ποταμού. Το δεύτερο σημαντικό έργο είναι αλλαγή αυτή τη γέφυρα του Δρακουλιάρη και τη γέφυρα τη Φινικιά, που είναι στο βιολογικό καθαρισμό, το οποίο έχει εκπονήσει μελέτη ο κύριο. Ε, περιφερειάρχη. Που συμπεριλαμβάνει την αλλαγή των δύο γεφυρών, αλλά έχουμε μείνει στι μελέτε. Δηλαδή από το 2015 που εμεί πουλημμυρίσαμε εδώ πέρα και κινδύνευσαν οι ζωέ μα και των παιδιών μα και μα έβγαλαν έξω με βάρκε, μέχρι και σήμερα που μιλάμε 2024, έχουμε μείνει στι μελέτε. Εν ώψη του χειμώνα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο καθαρισμό ποταμών. Όπω αποτυπώνεται σε πλάνα, έχει τρομολογηθεί ο καθαρισμό του γεωφύρου ποταμού, ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό τη περιφέρεια θα καθαριστεί μεταξύ άλλων και ο Δρακουλιάρη ποταμό. Πέρσι είχε γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά σε όλα σχεδόν τα ποτάμια τη Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και φέτο συνεχίζεται δίνοντα προτεραιότητα σε ρέματα και ποτάμια που κυρίω διασχίζουν κατοικημένε περιοχέ όπως για παράδειγμα στο Γιώφυρο, στον Τρακουλιάρη, στο Ξηροπόταμο, αλλά και σε οικισμούς. Είχαμε επηρεαστεί το 1996-97 που είχε γίνει μια μεγάλη πλημμύρα εδώ στη Γιώφυρο. Τώρα πλέον δεν έχουμε επηρεαστεί όσο αναφορά θύματα, αλλά πλημμυρίζουμε όσο αναφορά τα αυτοκίνητα, τα οχήματα. Το όλο θέμα είναι όμως να μην μείνουμε πάλι στο να τα λέμε απλά. Και όλα αυτά να γίνουν πράξει. Είναι ένα μέρο που ε, ζούμε εδώ πέρα και δεν είναι αστείο πια. Ε, όχι ιδιαίτερα εμά εδώ, αλλά έχανε επηρεάσει λίγο παρακάτω. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, εκτό από την υπογραφή προγραμματική σύμβαση στη Χερσόνησο και την οριοθέτηση τριών ρεμάτων, είναι σε εξέλιξη εννέα ακόμα μελέτε για ποτάμια του Ηρακλείου, μεταξύ αυτών ο ποταμό Γιώφυρο έω και τον Δρακουλιάρη. Είναι σε εξέλιξη και εννέα ακόμα μελέτες για ποτάμια όλης της περιφερειακής ενότητας Ιρακλείου προϋπολογισμού 11 εκατομμύρια, μεταξύ των οποίων είναι και ο ποταμός Γιώφυρος από τις εκβολές έως και το Δρακουλιάρι σε απόσταση 10 χιλιόμετρων.